Κύριε Νίκο Παπανδρέου, να σα ρωτήσω ευθέω, γιατί κίνημα αλλαγή. Τώρα πια που ξεκαθάρισε. Εγώ νομίζω είναι ένα θέμα μισό λεπτό. Τώρα που ξεκαθάρισε το, το, ποτάμιξ, έφυγε. Προκαιρού. Και μάλιστα διαλύθηκε και ω κοινοβουλευτική ομάδα. Η Δημάρ απεχώρησε. Έχετε μείνει με κορμό το Πασόκ, το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και κάποιε άλλε προσωπικότητε. Ο κόσμο λέει ότι μήπω πρέπει. Εγώ θα σα το πω ευθέω. Και μάλιστα νομίζω ότι ο κύριο Γερουλάνο το έχει πει ευθέω με άρθρα. Μήπω τελικά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να επιστρέψετε σε αυτό που είναι μπραντ. Μπραντ, ελαιό Αντρέα και όχι μόνο. Που λέγεται Πασόκ. Ναι. Ρωτώ, δεν ξέρω εσά. εγώ συμφωνώ και θα το προτείνω. Τόσο απλά. Συμφωνείτε και θα το προτείνετε. Ναι. Θεωρείτε ότι και επικοινωνιακά ήταν λάθο τελικά. Ε... Γιατί κοιτάξτε, δεν μόνο το κύμα αλλαγή. Την ξέρα Ελιά την έκανε και ο κύριο Βενιζέλο. Ναι, μην στα προσωπικά ζητήματα. Εγώ πολιτικά, θεωρώ το... ότι είναι, είναι, είναι όριμη η στιγμή να συζητηθεί αυτό. Και εγώ θα το, θα το, σηκώσω το θέμα. Τώρα που θα πάει θα το δούμε. Συμφωνώ με αυτό. Είναι σωστή. Αλλά είναι πρόσφατη. Είναι φρέσκο το πράγμα έτσι όπω το λέτε με όλα αυτά που έχουν γίνει. Συμφωνώ. Είμαι και στην Κρήτη και όλοι μιλάμε για Πασόκα. Άρα καταλαβαίνετε τα μηνύματα που παίρνω. Ξέρετε, και είναι, είναι, είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. Αλλά στα χωριά τη Κρήτη ψάχναν το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Όχι του κινήματο. Το αλλά ξέρω. Και έχει, έχει και τα ξέρω. Τα, τα ξέρω όχι, τα, εγώ τα... δεν το λέω με χλεβή. Όχι, στα και διάφορα ανέκδοτα γίνονται.